Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να βάψουμε το σπίτι μας και θα συγκεντρωθούμε στο σημείο που είναι εδώ οι διακόπτες. Ο διακόπτης και η μπρίζα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι να αφαιρέσουμε τα καλύματα των διακοπτών και ο δεύτερος τρόπος είναι να βάλουμε ταινία γύρω-γύρω. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Οι μπρίζες συνήθως έχουν μία βίδα εδώ στη μέση, οπότε ξεβιδώνουμε τη βίδα και αφαιρούμε την μπρίζα. Παίρνουμε ένα σταυρό πετσάβιδο, συνήθως είναι σταυρόβιδα αυτή η μπρίζα, την αφαιρούμε, ξεβιδώνουμε και τραβάμε το κάλυμα έξω. Προσοχή βέβαια, μην βάζουμε τα δάχτυλά μας εδώ μέσα γιατί έχει ρεύμα. Αν φοβόμαστε και είναι κατανοητό να μην αφαιρέσουμε τους διακόπτες, τότε πάμε στο σχέδιο Β, που είναι χρήση της χαρτοτενίας. Οπότε, εγώ θα ξαναβιδώσω τώρα το κάλυμα της μπρίζας. Στους διακόπτες δεν είναι τόσο πολύ επικίνδυνη, επειδή από μέσα είναι μονωμένη. Απλώς αν αφαιρέσουμε το διακόπτες, πρέπει να αφαιρέσουμε και τα καλύματα από τις μπρίζες. Μην κάνουμε διακρίσεις. Οπότε η χρήση της χαρτοτενίας είναι πιο αποτελεσματική για τους άπειρους και για αυτούς που φοβούνται το ρεύμα, και καλό είναι πάντα να προσέχουμε όπου υπάρχει ρεύμα να δίνουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Παίρνουμε λοιπόν τη χαρτοτενία μας, έτσι μια κάπως φαρδιά, και τι κάνουμε? Θα τις τυλίξουμε γύρω-γύρω με τη χαρτοτενία, για να προσέχουμε η χαρτοτενία να πιάνει ακριβώς στην περιφέρεια του διακόπτη και να μην καλύπτει καθόλου τον τοίχο. Για το σκοπό αυτό φροντίζουμε η χαρτοτενία να ακουμπάει τον τοίχο, να τον γλύφει δηλαδή, και με προσεκτικές κινήσεις σχηματίζουμε το περίγραμμα του διακόπτη ή των διακοπτών, στην περίπτωσή μας. Ξεπυλίγουμε λίγο. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή, γιατί είναι και η κορνίζα της πόρτας. Και ξαναπάμε. Δεν χρειάζεται άλλο. Απλώς θα τη φέρω σε ένα σημείο να με βολεύει να την κόψω. Προσέχουμε να μην ακουμπάει καθόλου στον τοίχο, γιατί θα αφήσει σημάδι, ειδικά όταν έχουμε αλλαγή χρώματος. Και μετά αυτό που κάνουμε είναι να σπρώξουμε λίγο προς τα μέσα και να κλείσουμε σαν να κάνουμε μια συσκευασία δώρου. Αν θέλουμε, για επιπλέον προστασία από το χρώμα, μπορούμε να βάλουμε και εδώ στη μέση, ούτως ώστε αν μας ξεφύγει το πινέλο ή το ρολό, να μην ακουμπήσει καθόλου στο διακόπτη. Τώρα έχουμε προστατέψει το διακοπτικό μας υλικό, το οποίο δεν είναι και φτηνό στη μέρη μας, έτσι, από το χρώμα, και μόλις βάψουμε τον τοίχο θα αφαιρέσουμε τις ταινίες. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα το βάψουμε. Έχουμε το πινέλο με το χρώμα και κανονικά, χωρίς φόβο, βάφουμε γύρω-γύρω. Εγώ κάνω μία ανακαίνιση στο ίδιο χρώμα, δεν αλλάζω χρώμα. Εδώ τώρα που είναι το κασελίκι, θα κάνουμε μία γραμμή κοντά στις 45 μοίρες κρατώντα το πινέλο και θα το φέρουμε εγώ όσο μπορούμε κοντά στο ξύλο. Αφού περάσουμε το πρώτο χέρι από στο διακόπτη το συγκεκριμένο, θα κάνουμε μία βόλτα και σε όλους τους διακόπτες που έχουμε κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά όπως και εδώ πέρα,
Και μέχρι να τελειώσουμε και τον τελευταίο διακόπτη, αυτό το χρώμα εδώ θα έχει τραβήξει και θα περάσουμε και το δεύτερο χέρι. Αμέσως μόλις περάσουμε το δεύτερο χέρι, μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ταινίες και θα δούμε ότι τα πλαστικά από τους διακόπτες δεν θα έχουν πάθει ακριβώς τίποτα. Συμβουλή, μην αφήσετε να πολυγυρίσει η ταινία πάνω, δηλαδή θα κάνουμε σήμερα τους διακόπτες. Μέχρι να τελειώσουμε όλους τους διακόπτες, θα σας συμβουλεύω να αφαιρέσετε την ταινία, γιατί μετά ξεραίνεται η κόλλα πάνω και το αποτέλεσμα είναι χάλια. Οπότε, μόλις τελειώσουμε όλους τους διακόπτες, ερχόμαστε εδώ, περνάμε το δεύτερο χέρι και μπορούμε αμέσως να αφαιρέσουμε και τις ταινίες που έχουμε το διακόπτη μας καινούριο, όπως ήταν η πρώτη μέρα ή τουλάχιστον πριν την ανακαίνιση της βαφής στους τοίχους. Αυτό ήταν το βίντεο που ήθελα να σας δείξω. Θα ακολουθήσουν και άλλα έτσι με διάφορα τρίκ στα βαψίματα. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε στα σχόλια ό,τι θέλετε να δείτε ή ό,τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε στο βίντεο αυτό. Κάντε μια κοινοποίηση και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!